ίδιος μου το θέλει και δίπορτο, κατάλαβες. Α, ήρθε το πουλάκι μου. Έλα και θα σε φτιάξω εγώ. Έλα πουλάκι μου, έλα, έλα Μανουέλα. Έλα, θα σου πω εγώ. Έλα πουλάκι μου γλυκό, να... Α, εσείς. Περίμενες κανέναν άλλον. Τι ρωτάς, μωρέ Νικόλα. Τι έγινε, ρε παιδιά, τι έγινε, ρε παιδιά, κανένα σεβασμό δηλαδή για τον ύπνο του άλλου. Είναι ώρα αυτή για επισκέψεις. Τι τις λες τώρα. Εσύ και ο Λουκάς μας σας μάθατε αυτές τις ώρες, καλή μου. Συγγνώμη, και τι κάνετε τώρα, αντίπινα. Έχουμε πρόβλημα. Να πας στο Λουκά να σου δώσει και σένα χάπι. Λες, μωρέ. Νόρα μου, σταμάτα και έλα να σου εξηγήσουμε τι έγινε. Το πήρες το χάπι, ε. Έλα να χαλαρώσουμε λίγο. Δεν μπορώ, με ξετά. Έλα, μωρό μου τώρα. Είμαι γαργαλασμένη. Λουκά, με δουλεύεις. Τι. Έχεις ξαναβρει τη μνήμη σου και με δουλεύεις. Τι να σε δουλεύω, παιδί μου. Έχεις κάνει πλακάκια με την άλλη, ε. Ποια άλλη. Αφού δεν ξέρω τι μου γίνεται, σου το είπαν και οι γιατροί. Το χάπι το πήρες. Όχι, δεν ήθελα. Γιατί. Δεν είμαι 80 χρονών. Νέος άνθρωπος είμαι και με στεναχωρεί που δεν μπορώ να αποκριθώ ερωτικά. Καλά, μη σε στεναχωρεί, συμβαίνει και στους νέους. Να, ορίστε, με πιέζεις παραπάνω και αγχώνομαι ακόμα περισσότερο. Μήπως δεν σ' αρέσω. Όχι προς Θεού, μια χαρά κουκλάρα είσαι. Και αυτό με κάνει να νιώθω ακόμα πιο άσχημα. Ναι ρε κουκάλα, εμείς οι δύο στο κρεβάτι το απογειώνουμε το θέμα. Δηλαδή παίρνουν φωτιά τα στρώματα. Πιστεύω, το πιστεύω, αλλά τώρα με έχει παραλύσει ο φόβος. Ποιος φόβος? Μη σε χάσω. Θα με παρατήσεις κι εσύ επειδή δεν μπορώ να ανταποκριθώ ερωτικά και όσο το σκέφτομαι αυτό, αγχώνομαι. Και όσο αγχώνομαι, τόσο τίποτα. Μην αγχώνεσαι, καταλαβαίνω. Μην αγχώνεσαι. Όλα θα τα βρούμε. Όλα θα τα βρούμε. Ναι, έλα. Σβήσε το φως τώρα να κοιμηθούμε. Ναι. Μην μου αγχώνεσαι. Ναι, να κοιμηθούμε. Ναι. Εγώ πάω να ξυπνήσω τον Λουκά. Όχι! Γιατί όχι? Γιατί τώρα έχει πάρει το χάπι και κάνει πρωταθλητισμό με την Τέζη. Και ύστερα σου λέει δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Ποιος το λέει αυτό? Και η άλλη θα του λέει να ανοίξουμε τα φτερά, να δώσουμε τα φιλιά και θα του κάνει γρατζούνια στην πλάτη. Αλλά θα τον ψάξω. Και αν έχει κάτι θα τον γδάρω τον κακομύρι. Τι λες? Για την καψούρα της λέει. Σύνερθε, Νόρα. Έχουμε προβλήματα, κορίτσι μου. Εντάξει, το γδάρσιμο μπορεί να περιμένει. Θα το κάνω αργότερα. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Ακούστε με ένα λεπτό. Ήρθαμε εδώ να μιλήσουμε και να συνοηθούμε. Είμαστε πάρα πολλοί. Αν μιλάμε όλοι μαζί, δεν πρόκειται να βρούμε άκρη. Δεν με νοιάζει, ρε Πέτρο, μας βγουν όλα στη φόρα. Πώς θα γίνει δηλαδή? Εγώ πλήρωσα να κλείσει το θέμα και ο Μάνος έκανε τη λαμογιά και ήθελε να αποφεληθεί κιόλας. Και είμαστε όλοι ύποπτοι τώρα. Τότε θα βγει και ότι εσύ έκλεψες τους πίνακες. Μάνο, ούτε εσύ αυτό. Απόδειξε ότι έκλεψα τους πίνακες, μπορείς. Και εσύ και αστυνόμοι. Μου φωνάζεις εμένα, τι, να με τρομάξεις? Εγώ έχω αποδείξει ότι μου πήρα τους πίνακες, Μάνο. Γιατί τον άμα μου τον επέστρεψε εσύ και τον άμα τον έχω βρει στο σπίτι του Χατζηβασιλείου. Και είναι όλοι μάρτυρες. Λοιπόν, τέρμα τα ψέματα. Τέρμα τα ψέματα από πότε? Που ξέρατε όλοι σας ότι ο Λουκάς ξαναβρήκε τη μνήμη του και εμένα με δουλεύατε ψηλό γαζί. Κυρία Αμαλία, σας εξήγησα τι έκανα. Αμαλία. Ξεστρατείς την κουβέντα. Λοιπόν, με σένα τα έχω πολλά μαζεμένα. Με βάζεις να τηγανίζω και πατάτες, έτσι. Αμαλία, σύνελθε! Ήρθαμε εδώ για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την δολοφονία. Να την αντιμετωπίσετε μόνοι σας! Εγώ έχω προσωπικά με τον Λουκά! Σε αφορά και εσένα όμως, γιατί είσαι και εσύ στον κατάλογο των υπόπτων. Παρακαλώ. Παρακαλώ, μπορούμε να συγκεντρωθούμε όλοι. Νομίζω ότι κανείς δεν συνειδητοποιεί τη σοβαρότητα της κατάστασης. Μίλησε και ο Γελίος τώρα. Συμφωνώ. Εκτός από γελίος είναι και κουρασμένο παλικάρι. Νωρά, κοφτώ. Έλα τώρα, παίζουμε το θέατρο του παραλόγου στην Τέζη, αλλά κατεβάζουμε και κανένα χαπάκι που και που. Τώρα τα θες και τα λες αυτά. Ρε παιδιά, μην αρχίσετε κι εσείς τώρα, για όνομα του Θεού πια. Λοιπόν, η Δάφνη εχνηδιάστηκε και είπε ψέματα. Αυτό αλλάζει το τοπίο για την αστυνομία. Τι κάνουμε τώρα? Είναι να ακολουθήσουμε τη γραμμή της αλήθειας. Να μην φοβηθούμε τίποτα και κανέναν. Ναι. Και να τονίσουμε ότι η Τέζη ήταν με τον Χρήστο. Που παγίδεψε τον κύριο Ρούσο. Κοίτα να δεις που το δικό μου το θύμα έτρεξε να βοηθήσει την απελπισμένη. Πόσο χάπατα μπορεί να είστε εσείς οι άντρες, ε? Ρε Νόρα, ακόμα δεν έμαθες να διαχωρίζεις τα προσωπικά από τα επαγγελματικά. Τι ωφελεί το να μπλέξουμε τον Χρήστο και την Τέζη? Εντάξει, δεν χρειάζεται να τα πούμε όλα. Ας κλέψουμε μερικά. Έτσι, αγόρι μου. Όπως με έκλεβες τα χαρτιά. Στέφανε, δεν έχεις να πας πουθενά.
Δεν καταλήξαμε κάπου. Κι ούτε πρόκειται. Εδώ υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης. Μαζευτήκαμε εδώ με μία βασική προϋπόθεση. Ότι όλοι είμαστε αθώοι και θέλουμε να προστατευτούμε. Είναι όμως έτσι? Γιατί αν δεν είναι έτσι, κάποιος εδώ μέσα λέει ψέματα. Όπως εσύ, παράδειγμα, ε. Το δικό μου ψέμα δεν σκότωσε κανέναν. Γι' αυτό ζήτησα να πάρουμε το δρόμο της αλήθειας. Υπάρχει κανείς που να έχει κάτι να κρύψει? Πέρα από αυτά που μας συνδέουν με το παρελθόν. Εγώ μιλάω για το φόνο τώρα και για τις σχέσεις του καθενός μας με το Χατζηβασιλείου. Δεν μιλάει κανείς. Άρα ο δίσεκ των παρισταμένων είναι δολοφόνος. Άρα προχωράμε με γνώμονα την απόλυτη αλήθεια. Δεν συμφωνώ. Ο αστυνόμος φαίνεται να ξέρει ότι ο Μάνος κρουστούσε λεφτά στο Μακαρίτη. Γι' αυτό και συναντήθηκε με τη Δάφνη για να την ψαρέψει. Παρακάτω. Ρε Νόρα. Εσύ βούλωστο. Συνέχισε, Νόρα μου. Αν την ξαναρωτήσει τη Δάφνη, θα πρέπει να του πει όλη την αλήθεια. Γιατί να του την κρύψει, αφού τα ξέρει ήδη. Αλλά όλη η υπόλοιπη κουβέντα. Μόνο αν μας τριμώξει με ρωτήσει, θα του πούμε την αλήθεια. Γιατί θα ρωτάει πράγματα που ήδη ξέρει. Προσέξτε μόνο να μην σας ευνηδιάσει. Θα ρωτάει με ανορθόδοξο τρόπο. Για το νου σας, μην πέστε σε καμιά παγίδα. Συμφωνείτε, κύριε Βενέτη? Ή τα χάπια έχουν επηρεάσει την ικανότητα να σκέφτεστε λογικά? Διαφωνώ. Είμαι άλλης άποψης. Καλώς. Διαφωνεί κανείς άλλος? Πολύ ωραία. Με τη μέθοδο της Νόρας, λοιπόν. Κύριε Ρούσο, εσείς τι λέτε? Γιατί εγώ τη λαμβάνω σοβαρά υπόψη μου τη διαφωνία του Λουκά. Εγώ συμφωνώ με την Νόρα. Δεν μας συμφέρει. Εντάξει. Εγώ έτσι κι αλλιώς έχω αμνησία, δεν πιάνομαι. Εσύ τόλμα να ξαναπατήσεις το σπίτι μου και τα λέμε. Μελίτα, εξήγησε σε παρακαλώ στη μητέρα σου γιατί δεν πρέπει να το πει πουθενά. Μην ανησυχείς, Νόρα μου, δεν πρόκειται να το πω σε κανέναν. Σιγά μην ομολογήσω ότι με έπιασε θύμα ο δικηγορίσκος. Ωραία. Μπορούμε να φύγουμε τώρα? Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Επειδή από ό,τι φαίνεται ο αστυνόμος μας έχει βάλει στο μικροσκόπιο, δεν νομίζω ότι ήταν καλή ιδέα που μαζευτήκαμε εδώ. Δεν πρέπει να το ξανακάνουμε. Δεν έχεις άδικο. Πάμε, πάμε. Γεια σας. Όλοι φεύγουμε. Κάνεις πάλι το ίδιο λάθος, μωρό μου. Μπερδεύεις τα επαγγελματικά με τα συναισθηματικά και τους παρασύρεις όλους. Λουκά, δίνε του. Τραβά στην τέση. Εγώ δεν μοιράζομαι στα τρία. Μόνο δύο ξέρω. Λα τώρα θα την κόψεις αυτή την πλάκα. Ποια πλάκα? Σε είδα να φιλιέσαι μπροστά μου. Έχω και μια αξιοπρέπεια, ξέρεις. Τι να έκανα, ρε κορίτσι μου, δεν το περίμενα, σου λέω. Αν μου το έκανε εμένα αυτό ο μπέλος, θα του τράβαγα ένα φούσκο. Δεν θα ανταποκρινόμουν. Δεν ανταποκρίθηκα. Το είδα. Εγώ δεν αγοράζω μεταχειρισμένα από μάντρα, Λουκά. Έλα. Τρέχα στην τέζη. Εσένα αγαπάω, μάτια μου. Για σένα το είπα το παλιό τράγουδο. Κοίτα, δεν έχω εκβιάσει ποτέ κανένα συναισθηματικά. Αλλά στα τρία όχι. Δεν γίνεται δηλαδή εσύ να κοιμάσαι με την Ντέζη και εγώ τα πει και ψύχρεμη. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν έγινε τίποτα. Σου τορκίζομαι. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Και μάλιστα πολύ σύντομα. Οκ. Okay. Φύγε. Τι φεύγεις? Έτσι δεν μου πες. Συγγνώμη, και επειδή το είπα, δηλαδή εσύ πρέπει να το κάνεις. Πού είναι δηλαδή αυτή η λαχτάρα? Να με αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις. Τι λέω, που είσαι χορτάτος. Γιατί με σταυρώνεις έτσι? Όχι, δεν σταυρώνω κανέναν. Κατάλαβα. Τι κατάλαβες? Ξεφούσκωσε ο έρωτας. Έφυγε μαζί με τον Λουκά της αμνησίας, έφυγε και ο έρωτας. Αντίο λοιπόν. Εσύ δεν τρώγεσαι με τίποτα. Η Ντέζη αποφάσισε να μ' αφήσει στους πέντε δρόμους. Μου το είπε ο Ρούσος. Και αυτή είναι η αντίδρασή σου? Ο Μάνος πτώχευσε. Βάρεσε κανόνι.